Στα 14 λεπτά μετά τις 9 βρισκόμαστε. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Το όνομά σας έτσι διαβάστηκε, το διαβάσαμε και, και ακούσαμε για το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα στη λίστα αυτόν που αυτό το περίφημο λογισμικό συνακροάσεων είχε επιλέξει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το επιλέξει αυτό το ρήμα, μπορούμε να το βάλουμε, τέλος πάντων. Όμως ήταν μια έκπληξη για όλους μας και φαντάζομαι και για εσάς, κύριε Παυλίδη, έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς αναφέρεστε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, στον κυριακάτικο φίλο, το οποίο έχει διαρρεύσει και από το Σάββατο ήδη και με είχαν καλέσει από την εφημερίδα και μου το είχαν γνωστοποιήσει. Πότε σας καλέσανε, δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα? Το Σάββατο το μεσημέρι. Το Σάββατο το μεσημέρι, ένας δημοσιογράφος από την εφημερίδα Documento και με πληροφόρησε πως το φίλο της Κυριακής πρόκειται να συμπεριληφθεί και το όνομά μου σε μια λίστα φερόμενων ως άτομο που παρακολουθούνταν οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Ναι, προφανώς η πρώτη αίσθηση είναι όντως η έκπληξη, δηλαδή τα ακούς, αλλά είναι διαφορετικό να μαθαίνεις ότι συμπεριλαμβάνει και το δικό σου όνομα μέσα. Από εκεί και πέρα, βλέποντας το θέμα λίγο πιο ρεαλιστικά και πιο ίσως ψύχραιμα, αυτό που θέλω να πω είναι πως πρέπει να διευκρινίσουμε σε τι αναφερόμαστε. Δηλαδή σε μια προηγούμενη πολιτεία η λίστα πληροφοριών, γιατί εμπλέκουν το ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο δημοσίευμα είναι ένα συγκεκριμένο ρόλο, τον οποίο ρόλο όσοι έχουμε εντρυφήσει στα πράγματα, στην πολιτική και στα πράγματα, ασφαλώς γνωρίζουμε. Δηλαδή προσπαθεί να διαφυλάξει την ασφάλεια την εσωτερική της χώρας και γενικώς να διασφαλίσει ότι κάποιες σημαντικές πληροφορίες δεν διαχέονται αριστερά και δεξιά και ενδεχόμενα να χρησιμοποιηθούν από οργανωμένα συμφέροντα για να πλήξουν πρόσωπα και εν γέννη, ας πούμε, τη χώρα. Άρα υπάρχει αυτός ο ρόλος. Και αυτός ο ρόλος προφανώς δεν θα γίνεται στο προσκήνιο. Δηλαδή δεν θα έρχεται να σε ρωτάει κάποιος από την υπηρεσία εάν χρησιμοποιείς σωστά τις πληροφορίες τις οποίες συμβαίνει να γνωρίζεις. Γι' αυτό και ονομάζονται μυστικές υπηρεσίες αυτές και εξυπηρετούν το έργο τους. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό κάνω την απαραίτητη για μένα διευκρίνηση, γιατί κάποιοι συμπεριφέρονται σαν να μην γνωρίζουν ποια είναι αυτή η υπηρεσία. Άρα θέλω να πω ότι για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην πολιτική και εδώ πέρα τώρα εάν υπάρχει επιβεβαίωση για αυτά, γιατί έχουμε ένα δημοσίευμα το οποίο επαναλαμβάνω δεν ξέρουμε κατά πόσο να το αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι αναφέρονται κάποια ονόματα, δεν λέει πληροφορίες για το ποιο διάστημα αφορούσε η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Λέει μόνο το όνομα, τίποτα άλλο? Ότι ήταν σε αυτή τη λίστα, το Παυλίδης διαβάστηκε σε αυτή τη λίστα και τίποτα παραπάνω? Γιατί εγώ δεν διάβασα το δημοσίευμα. Αναφέρεται το όνομα και η ιδιότητα που έχω, όχι μόνο για μένα, για όλους. Αυτό όμως δεν είναι κάτι δύσκολο, το βρίσκεις εύκολα με μια αναζήτηση. Δεν το συζητάμε. Αναφέρεται λοιπόν ότι στην ιδιότητα που έχω τώρα, που είμαι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, και αναφέρεται και στην ιδιότητα που είχα πριν εκλεγώ πρόεδρος, αυτή του επιστημονικού συνεργάτη του νυν Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, και το αναφέρεται στο διάστημα που ήμουν στο πολιτικό γραφείο του. Πιθανότατα αυτή είναι η ιδιότητα η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα και θεωρώ αυτονόητο ότι λογικό είναι από τη στιγμή που στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας ερχόμουν σε επαφή με τον ίδιο φυσικά τον Υπουργό και συζητούσαμε ενδεχόμενα κάποια πράγματα τα οποία για άλλους μπορεί να μην έχουν σημασία, αλλά για κάποια οργανωμένα συμφέροντα μπορεί ήταν σημαντικά και να κάποιους λόγους. Φροντίζαμε ασφαλώς και παίρναμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή προσέχαμε τι λέμε και πού το λέμε, πώς το λέμε. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε εφαρμογή κρυπτογραφημένων συνομιλιών τόσο για τα μηνύματα όσο και για τις συνομιλίες. Ακριβώς για να προστατευτούμε, αλλά όχι να
προστατευτούμε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Ο στόχος είναι να προστατευτούμε από αυτούς οι οποίοι θα έχουν λόγο να αποσπάσουν πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση με δόλιο τρόπο. Έτσι το διαχωρίζω αυτό. Ασφαλώς πάλι να κάνουμε άλλη μια διευκρίνηση ότι οι επικοινωνίες είναι απόρριτες. Δηλαδή θα πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στις συζητήσεις του ότι δεν διαχέονται αυτά τα οποία συζητά, δεν κινδυνεύει δηλαδή να δει προσωπικές του συζητήσεις με την οικογένειά του, με το φίλο, με τους φίλους του κτλ. Να δει να διαρρέουν αριστερά και δεξιά. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Άρα είναι ένα ευαίσθητο θέμα, διότι αφορά προσωπικά δεδομένα και πρέπει να το, να το προσεγγίζουμε λίγο με ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και επίσης, όταν λέω ότι ο Παυλίδης είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, είναι ο Ιωάννου είναι μέσα σε αυτή τη λίστα ή οποιοδήποτε είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, πρέπει να προσκομίζω και τις ανάλογες αποδείξεις ότι έγινε πραγματικά αυτή η συνακρόαση της συνομιλίας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει φυσικά η κουβέντα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άρα λοιπόν, από εκεί, αν προκύψει και εφόσον προκύψει κάτι σχετικό, τότε θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία υπόθεση ότι πιθανόν συμβαίνει αυτό. Ναι. Και υπάρχουν λίστες με ονόματα, όπου όμως στις λίστες αυτές, επειδή την πήρα την εφημερίδα προφανώς για να δω τι ακριβώς γράφει, υπάρχουν τα ονόματα και οι ιδιότητές τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι μια λίστα την οποία θα μπορούσε να τη δημοσιεύσει ο καθένας, θέλω να σας πω. Δηλαδή, το να συγκεντρώσεις κάποια ονόματα και να γράψεις τις ιδιότητές τους και να λες ότι ναι, πιθανώς να ναι, ξέρετε, τώρα εδώ υπάρχει και το άλλο. Δεν είναι μόνο το ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο το ξεκίνησε. Έχουν μπει και άλλες εφημερίδες άλλου χώρου που έδωσαν και περισσότερα ονόματα για αυτές τις λίστες. Τώρα παίζεται ένα παιχνίδι. Είμαστε λίγο πριν από τις εκλογές. Είναι και αυτό. Αλλά βεβαίως είναι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το ζήτημα του κατά πόσον αυτά πρέπει να γίνονται, σε ποιους πρέπει να γίνονται κτλ. Κτλ. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ήσασταν επιστημονικός συνεργάτης του Νίκου Παναγιωτόπουλου από την πρώτη στιγμή που ήταν στο Υπουργείο και μέχρι πότε. Για να δούμε δηλαδή και το διάστημα που υπήρχε αυτή η συνακόλαση, αν υπήρχε τέλος πάντων. Ήμουν επιστημονικός συνεργάτης από το 2015 μέχρι το 2020. Δηλαδή και 5 χρόνια. Πριν, στο διάστημα που ο κ. Παναγιώτοπουλος ήταν βουλευτής. Ναι, ναι, μάλιστα. Για 5 χρόνια δηλαδή και ήσασταν και όταν ήταν και υπουργός. Το πρώτο έτος που ήταν στο Υπουργείο. Μάλιστα. Εσείς αντιληφθήκατε κάτι, δηλαδή η ποιότητα των επικοινωνιών σας ήταν η ίδια, υπήρχε κάποιο πρόβλημα, είχατε υποψιαστεί ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει? Όχι, είχα λάβει τα μέτρα μου, σας το ξαναλέω, γενικά προσέχαμε, δηλαδή ναι. Χρησιμοποιούσα εφαρμογές για να έχω κάποιες συνομιλίες με ανθρώπους που συζητούσαμε θέματα πολιτικής και κάποιες άλλες πληροφορίες. Αυτό το προσέχαμε. Ναι. Προσέχαμε και γιατί είχα παρατηρήσει κάτι γενικά στο πλαίσιο που όφυλα και οφείλουν όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτά τα ζητήματα να προσέχουν. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή προληπτικά, στην ουσία λειτουργούσατε προληπτικά, μας λέτε. Ακριβώς. Αλλά δεν είχα παρατηρήσει κάτι το οποίο να στοιχειοθετεί κάτι, άλλο διαφορετικά αν το είχα διαπιστώσει, προφανώς και θα έκανα κάποια ενέργεια. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργεί αυτό το λογισμικό έτσι όπως γράφεται ή πώς εγκαθίσταται. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Με κάποια μηνύματα που δεν απαντάς, τέλος πάντων έρχεται στο κινητό σου. Η τεχνολογία έχει σε αυτό το τομέα, μάλλον. Είναι πολύ μπροστά. Μπορεί με τον πιο δύσκολο τρόπο να μπει στο κινητό σου. Επειδή συμβαίνει να είμαι και ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, γιατί υπάρχει εμπειρία σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί το κινητό, το λειτουργικό σύστημα της εφαρμογής. Δηλαδή είναι πράγματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένος. Άρα λοιπόν. Συνειδητά δεν έκανα εγκατάσταση κάποια εφαρμογής την οποία δεν τη γνώριζα, αμφίβολης δηλαδή προέλευσης και ποιότητας, τα προσέχουμε αυτά. Άρα δεν φαίνεται, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εγκατέστησα κάτι. Μάλιστα. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα
Έκανα reset, επαναφέρω το κινητό, διαγράφω εφαρμογές, δηλαδή παίρνω όλα τα απαραίτητα για μένα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσω ότι κάποιος δεν ελέγχει τη συσκευή. Mm-hmm. Τώρα, εάν αυτό έχει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, το συγκεκριμένο περιγράφεται, αν έχει κάποιο άλλο τρόπο να τις δει ή να καταγράφει, ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Για να το κλείσω αυτό το κομμάτι της κουβέντας μας, κύριε Παυλίδη. Τώρα, δεν είναι σίγουρο ότι υπήρχε αυτή η υποκλοπή. Έτσι, υπάρχει μια υποψία. Έτσι, υπάρχει μια υποψία όμως, γιατί υπάρχει μια λίστα, είναι το όνομά σας μέσα. Ως πολίτης, ως άνθρωπος, πώς αισθανθήκατε όταν σας το πληροφόρησαν αυτό? Πώς είναι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων υπάρχει υποψία, οι συνομιλίες του να ακούγονται από κάποιους άλλους? Κοιτάξτε, αν ήμουν ένας πολίτης ο οποίος ήταν μακριά από τα δόμενα, από τα πολιτικά και κοινωνικά και είχα μια, πώς το λένε, ήσυχη, να το πω, αντιδρέψτε μου τη λέξη. Μια κανονική ζωή, τέλος πάντων, ναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, μπορεί και τα λογισμικά. Η κοινωνία μας διακόπηκε με τον κύριο Παυλίδη. Θα... Τώρα, μια στιγμή. Τώρα, ναι, δεν έχω πολύ καλό σήμα. Ωραία. Γι' αυτό λέμε εμείς που μας ακούνε, αλλά τέλος πάντων. Αστειεύομαι. Λέγατε από την αρχή, ξεκινήστε λίγο παρακαλώ, γιατί δεν σας ακούσαμε. Ναι. Ερώτησες, λοιπόν, λέω το απαντώ ως εξής, ότι εάν ήμουν κάποιος πολίτης ο οποίος δεν ήταν μακριά από τα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα, δεν συμμετείχα δηλαδή σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την κεντρική πολιτική. Προφανώς και θα αισθανόμουν έκπληξη. Γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω πώς, ας πούμε, οι συνομιλίες που έχουμε με τους φίλους μας και για το συζητάμε κάποιος πώς περνάει, αν βγήκαμε το βράδυ, τι είδαμε, τι κάναμε. Ή ακόμα και τη δουλειά σας, την επαγγελματική σας ιδιότητα. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία δεν μπορώ να κατανοήσω πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι σε κάποιους άλλους. Και άρα προφανώς και αισθάνομαι έκπληξη. Όταν όμως εμπλέκεσαι με την πολιτική, στο κομμάτι που έχω εμπλακεί εγώ, έτσι, δηλαδή, ναι, τηρουμένων των αναλογιών, διότι έχουν υποθεί, συμπεριλαμβάνονται και ονόματα τα οποία είναι σε πολύ κεντρικό, σε πολύ κεντρική γραμμή. Άρα λοιπόν, όταν εμπλέκεσαι με αυτά, όχι, δεν μου προκαλεί έκπληξη. Δηλαδή, το θεωρώ μέχρι ένα σημείο θεμητό, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή, ότι ασφαλώς ότι ο ρόλος, αν αναφερόμαστε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι και να παρακολουθεί τους εμπλεκόμενους με τα πράγματα της χώρας, εάν είναι μέσα στο πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να είναι. Αν κινούνται δηλαδή μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν δηλαδή δεν κάνουν και συνομιλίες με κάποιους άλλους που μπορούν μέσα από αυτές τις συνομιλίες να διαρρεύσουν κάποιες κινήσεις, κάποια μυστικά. Μάλιστα. Ακριβώς. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω έτσι να αναφερθούμε και για την παρουσία σας σε δύο εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τις αναφέραμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής. Μία για τις ψηφιακές πόλεις του συνδυασμού του Μάκη Παπαδόπουλου και μία άλλη για την συντεχνία, από τη συντεχνία των Αρτοπιών. Τι εικόνα έχετε από αυτές τις εκδηλώσεις, κύριε Παυλίδη? Ναι, στην πρώτη που αναφέρατε, αυτή που διοργάνωσε η Δημοτική Παράταξη «Τόπος της ζωής μας» του Μάκη Παπαδόπουλου, προσκληθήκαμε στο τεχνικό επιμελητήριο, επειδή και το αντικείμενο της ημερίδας σχετίζεται με την δραστηριότητά μας, αφορά τη δημιουργία, την ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με τα smart city, με τις έξυπνες πόλεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει, το έχουμε επισημάνει αρκετά χρόνια πριν. Είναι σημαντικό να γίνονται εκδηλώσεις οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και των πολιτών αλλά κυρίως των αιρετών και να ενταχθούν αυτές οι υπηρεσίες στην καθημερινότητα. Αυτό το οποίο επισήμανα ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου είναι ότι θα πρέπει αυτά να γίνονται βήμα-βήμα, σταδιακά και με στόχευση στο μέλλον. Χρειάζεται να γίνονται υποδομές, δηλαδή να καλλιεργηθεί η κατάλληλη υποδομή προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν. Η πόλη πλέον έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο δίκτυο οπτικών ινών, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Και με πολλά προβλήματα που μας δημιουργούν, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο αυτό. Ναι, ακριβώς. Οι αντιδράσεις προφανώς είναι δικαιολογημένες, αλλά για να γίνουν όλα αυτά και να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε
εφαρμογές για να σχεδιάζουμε έξυπνα δρομολόγια, παράδειγμα στα απορριμματοφόρα. Να ξέρουμε δηλαδή οι κάδοι πότε είναι μισογεμάτοι, πότε είναι γεμάτοι. Για να παρακολουθούμε την ανακύκλωση, για τα φανάρια, για όλα, για οποιασδήποτε φανάρια. Είναι πάρα πολλές. Είναι δηλαδή η λίστα πραγματικά είναι, δεν υπάρχουν όρια. Είναι αλγοριθμικό, προσδιορίζει τις απαιτήσεις σου και από εκεί πέρα σχεδιάζεις και υλοποιείς. Άρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνουν υποδομές. Και αυτό ήθελα να το επισημάνω, ότι δηλαδή δεν είναι τα πράγματα. Μπορεί για μας μια εφαρμογή να είναι απλή, να πατάμε 2-3 κουμπιά και να κάνουμε τη δουλειά μας. Και έχουμε ενθουσιαστεί ως πολίτες το τελευταίο διάστημα με αυτά τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διάρκειας της ευκολίας που έχουμε. Αλλά όλα αυτά από πίσω έχουν πάρα πολύ δουλειά και πολλή προετοιμασία. Δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να σχεδιαστούν και στη συνέχεια φυσικά να υλοποιηθούν. Ούτως ή άλλως είναι πράγματα σε εξέλιξη. Ο Δήμος Καβάλας υπάρχει συνέχεια στις διοικήσεις, έτσι δεν σταματάει αυτή η διαδικασία γιατί θέλει και χρόνο. Άρα έχουν ήδη δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Ναι, μιλήσαμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πριν από λίγα λεπτά, με τον κύριο Μιχαλίδη, για τον ψηφιακό κατασχηματισμό. Ακριβώς, είναι σχεδιασμένο. Είναι καλό πάντως που πολύ χρήσιμο το ότι και άλλοι και μια υποψήφια εμπορική παράταξη δηλαδή στοχεύει στην ίδια κατεύθυνση. Mm. Άρα λοιπόν ήταν μια χρήσιμη μερίδα που εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Για τους αρτοπλούς και θα κλείσουμε. Σε ό,τι αφορά την μερίδα των αρτοπλούς, επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον. Εκφράσανε αρχικά τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι βιώνουν και αυτή την ακρίβεια στο κομμάτι το ενεργειακό του. Ήθελα πολύ αρνητικά στο κόστος παραγωγής του ψωμιού, του αγαθού αυτού. Mm-hmm. Υπήρχε ένας σύμβουλος ο οποίος πραγματικά έκανε μια πολύ καλή προσέγγιση των πραγμάτων και μια παρουσίαση και τους εξασφάλισε κάποιο πρόγραμμα με το οποίο μπορούν να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο την προσαρμογή στους λογαριασμούς του ρεύματος και να κερδίσουν τις επιστροφές πολύ πιο σύντομα από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν τους έδωσε μια διέξοδο για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα έξοδα τους ό,τι αφορά το ρεύμα. Εγώ από τη μεριά μου, ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου, αναφέρθηκα στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, αυτά τα οποία πρόκειται να τρέξουν πολύ σύντομα μέσα στον επόμενο μήνα για τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να επωφεληθούν. Εξήγησα ότι έχουμε συμμετάσχει ως επιμελητήριο σε διαβούλευση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από αυτό το διάστημα προκειμένου να αλλάξουν οι κανόνες και οι προδιαγραφές ώστε να γίνει πιο ρεαλιστικό και να λαμβάνονται κριτήρια προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπουν με βάση τα πραγματικά τους δεδομένα και όχι με άλλους παράγοντες τύχης. Δηλαδή ποιος θα προλάβει να κάνει πιο γρήγορα την αίτηση του κλπ. Ναι, βέβαια, υπάρχει και αυτό. Σαφώς. Ναι. Έχει γίνει αυτό ήδη. Επομένως, τους κάλεσα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα και να προχωρήσουν στην ενεργειακή τους αναβάθμιση και των επαγγελματικών τους. Είναι υποχρεωμένοι να επωφεληθούν, γιατί αν δεν το κάνουν, πραγματικά θα μείνουν πίσω και οι δυσκολίες θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι τώρα βιώνουν, ειδικά στο ενεργειακό κόστος. Από εκεί πέρα ήταν και μια, για μένα προσωπικά, ήταν και μια εκδήλωση στην οποία υπήρχε έντονη συγκίνηση, διότι είμαι οικογένειας, είναι τρεις γενιές αρτοπή. Και αναφορές φυσικά στον πατέρα μου από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας με τον οποίο ήταν προσωπικά φίλος. Οπότε υπήρχε και αυτό το στοιχείο προσωπικό σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παυλίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον Απόστολο Παυλίδη. Κύρια, έτσι, το κύριο μέρος της κουβέντας μας έχει να κάνει με αυτή την λίστα που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Documento την Κυριακή, ότι το όνομά του ήταν σε ένα πρόγραμμα συνακροάσεων, το Predator. Προφανώς λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του που ήταν ως επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από το 19 μέχρι το 20. Πιστεύουμε ότι λογικά αυτό ήταν αυτό το διάστημα του ενός έτους. Βεβαίως κουβέντα και για τις ψηφιακές πόλεις των
την εκδήλωση που έκανε ο τόπος της ζωής μας, του Μάκη Παπαδόπουλου, αλλά και την εκδήλωση των αρτοποιών, της συντεχνίας αρτοποιών για τα ενεργειακά, για το ενεργειακό κόστος, για το μεγάλο αυτό βραχνά των συγκεκριμένων επιχειρήσεων που αν δεν μπορέσουν να μειώσουν αυτό το κόστος με διάφορους τρόπους είναι πολύ πολύ δύσκολο να επιβιώσουν με τα σημερινά δεδομένα. Πάμε στις διαφημίσεις.